Από μια ακλωστή κρέμονται δύο σημαντικά έργα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που αποτέλεσαν εμβληματικού στόχου τη διοίκηση, έφτασαν λίγο πριν την έναρξη υλοποίησή του, αλλά κινδυνεύουν για τυπικού ή για άλλου λόγου. Πρόκειται για το έργο τη ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, με προπολογισμό 4,4 εκατομμυρίων, και για το έργο εγκατάσταση δεξαμενών υγραερίου, προπολογισμού 430.000 ευρώ. Ειδικά το δεύτερο έργο τη εγκατάσταση δεξαμενών υγραερίου έχει φτάσει στο στάδιο ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών, μπλοκαρίστηκε όμω από την πολεοδομία και την πυροσβεστική που δεν δίνουν τι απαραίτητε αδειοδοτήσει. Ο λόγο, όπω εξήγησε ο διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Βασίλη Τσίκαρης, είναι πω οι προδιαγραφέ για τι εγκαταστάσει τέτοιων συστημάτων προβλέπουν μόνο οικιακού και βιομηχανικού καταναλωτέ. Το νοσοκομείο όμω, όπω και τα ξενοδοχεία, δεν εμπίπτουν σε καμία από τι δύο κατηγορίε, ενώ και η τρίτη λύση που εξετάστηκε δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω όγκου των κυβικών μέτρων κάθε δεξαμενή. Έτσι, σε δηλώσει του την Πέμπτη, ο κ. Τσίκαρη ανέφερε ότι θα πρέπει να βρεθεί λύση πιθανότατα μέσω υπουργική απόφαση ή μέσω διευκρινιστική εγκυκλίου, ώστε να εκδοθεί η αδειοδότηση εγκατάσταση και χρήση από την πολιοδομία και η άδεια πυρασφάλεια από την πυροσβεστική. Έχουν δύο ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες προβλέπουν για το οικιακό, ε, οι εγκαταστάσεις και για τις εγκαταστάσεις βιομηχανικές. Τα νοσοκομεία τα οποία δεν πρόκειται ούτε για οικία αλλά ούτε για βιομηχανία όπως επίσης και τα μεγάλα ξενοδοχεία ε, δεν προβλέπονται σε καμία από τις δύο οδηγίες ευρωπαϊκή Ένωσης με αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη να δώσει ε, την άδεια για αυτό το μεγέθους της ε, δεξαμενές. Ήδη έχουμε υποβάλει αιτήματα και αυτό απαιτεί προφανώς είτε μια υπουργική απόφαση είτε μια εγκύκλιο εκ μέρους του Υπουργείου προκειμένου να επιληθεί το πρόβλημα. Ε, έχουμε υποβάλει τα αιτήματα προς τους ε, αρμόδιους υπουργούς χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουμε μια επίλυση του προβλήματος. Έχουμε απευθυνθεί και στην Περιφέρεια ζητώντας τη βοήθειά της και ο κύριος Περιφερειάρχης και εκείνος ε, ξεκίνησε τις, ε, τις προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει μια θεσμική νομοθετική επίλυση του προβλήματος που δεν αφορά μόνο το δικό μας νοσοκομείο, αφορά όπως αντιλαμβάνεστε τέτοιες δομές οι οποίες ε, είτε νοσοκομεία είτε ξενοδοχεία, οι οποίες στο μέλλον θα α, χρειαστεί να εγκαταστήσουν τέτοιες ε, ε, δεξαμενές. Το δεύτερο έργο που κινδυνεύει να πέσει στα βράχια είναι αυτό της ενεργειακής αναβάθμισης. Σε αυτό οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. Οι ανάδοχοι για την πλειονότητα των υποέργων έχουν αναδειχθεί, όμως εκκρεμεί η ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των συμβάσεων, αφού γίνει πρώτα ο έλεγχος από την αρμόδια διαχειριστική αρχή, η οποία υποστηρίζει πως πρόκειται για καθαρά τεχνικό ζήτημα. Ο κ. Τσίκαρη, ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένω υπάρχουν άλλα ζητήματα με το σκεπτικό ότι πρόκειται για τη μοναδική αντίστοιχη πρόταση νοσοκομείου της χώρας που εγκρίθηκε και στην περίπτωση που αυτή ολοκληρωθεί θα αποτελέσει τον πιλότο αντίστοιχων έργων και για άλλα νοσοκομεία. Θεωρώ ότι τελικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιήσουν αυτή τη δράση. Το γεγονό αυτό βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι μας οδηγεί στο να ανοίγουμε το δρόμο και να επιλύουμε διάφορα προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μπλοκαριστεί κάπου αυτή η διαδικασία και ότι το έργο θα υλοποιηθεί... καθώς ε, σημαίνει μια τεράστια αναβάθμιση για το νοσοκομείο. Απλά να θυμίσω ότι το καλοκαίρι όλοι μας ε, παραπονιόμαστε... Έτσι, για τη ζέστη που επικρατεί ειδικά στους πάνω ορόφου του νοσοκομείου. Στην αεριαϊκή αναβάθμιση προβλέπουμε για κλιματισμό... και το που γεγονός που θα βελτιώσει σοβαρά... τις ε, ε, συνθήκες νοσηλείας ε, στο νοσοκομείο. Άρα και εδώ τη βοήθεια στο βαθμό που κάτι δεν προχωρά. τη βοήθεια όλων προκειμένου να ελοπιθούν αυτά τα πολύ σημαντικά έργα του νοσοκομείου.